Πάμε. Λοιπόν, αυτό εδώ το κουτί έχει ταξιδέψει πολύ, μεταφέροντας λύσεις που φτιάχνονται εδώ πέρα. Εδώ είμαστε στο AmiTV. Και εδώ τι κάνουμε, κάθε μέρα στείνονται τέτοιες καταστάσεις και μοιάζει σαν ένα μπάχαλο, αλλά ουσιαστικά εδώ είναι ένας τηλεοπτικός σταθμός που έχουμε στήσει και θα στείλουμε με αυτό το κουτί κάπου. Και πώς ξεκινάει, εδώ βλέπουμε 4 κουτιά υπολογιστών. Οπότε, εντάξει, καλή μάρκα, ένας ψηλοακριβός υπολογιστής, δεν είναι τόσο απλό. Αυτοί οι υπολογιστές στείνονται για οποιαδήποτε ανάγκη, στην προκειμένη είναι για ένα συγκεκριμένο στούντιο. Αυτός είναι ο σταθμός μοντάζ, ο οποίος συνδέεται με το Network Attached Storage αυτής της εταιρείας. Για να τα κάνουμε όλα αυτά να δουλέψουν, χρειάζεται κάποια τεχνογνωσία, πρέπει να είναι για βίντεο στημένα, δηλαδή αυτά τα συγκεκριμένα συνδέονται με συγκεκριμένη συνδεσμολογία που πρέπει να δοκιμαστεί και να δούμε ότι μπορεί να κάνει για βίντεο, για τη συγκεκριμένη ανάγκη, για το μοντάζ. Εδώ έχουμε ένα σταθμό που είναι Wirecast. Αυτός μεταδίδει στο διαδίκτυο, ουσιαστικά ένας τηλεοπτικός σταθμός που βάζεις τίτλους, εφέ, οτιδήποτε άλλο θέλεις, green screen, virtual set, όλα αυτά τα κάνουμε από εδώ. Και ένας χειριστής, γιατί έτσι είναι πλέον πολύ συχνά σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Πώς κουνήθηκε αυτή η κάμερα, Κωνσταντίνε, για να δούμε. Έχουμε εδώ το controller. Μπράβο. Το KB30 για την ακρίβεια, είναι το πιο ακριβό μοντέλο της Lumens, το οποίο βέβαια είναι αρκετά οικονομικό, έχει αρκετά οικονομικές λύσεις και κάτσε, πολύ πρέπει να δείξουμε τι κάνει όμως. Τι κάνει. Κάνει οτιδήποτε κάνει ένα controller. Τον PTZ controller. Κάτσε, στα ελληνικά. Ο PTZ controller σημαίνει ότι έχω αυτή εδώ την κάμερα. Για ακούνα εκεί το ματζαφλάνι. Έχουμε εκεί την κάμερα. Ναι. Να την ελέγξουμε. Να πάει πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Έχει όλες τις. Και αυτά τα ελέγχεις εσύ από εδώ. Από εδώ, ναι, από το μοχλό. Αυτό το συγκεκριμένο έχει και τη δυνατότητα να κάνεις zoom σαν σερβο, ας πούμε. Πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο. Έχει όλες τις ρυθμίσεις για να κάνεις οτιδήποτε πάνω στην εικόνα, δηλαδή να ελέγξεις ήριδα, shutter, να ελέγξεις white balance, να ελέγξεις χρώματα, μπλε και κόκκινο για την ακρίβεια. Έχεις auto focus, αλλά έχεις και τη δυνατότητα να πας σε full manual focus και να κάνεις εσύ αυτό που θέλεις και να είναι full ελεγχόμενο. Έχει πάρα πολλά preset. Και ενώ εσύ τα κάνεις αυτά εδώ ο ένας χειριστής του show, εκεί πέρα αυτή κουνιέται η κάμερα αντίστοιχα. Mm-hmm. Για ακούνα τι, γιατί μου αρέσει. Η συγκεκριμένη κάμερα, ναι, έχει εγκαταστημένο πάνω το πρωτόκολλο NDI. Okay. Το Wirecast επίσης είναι NDI. Και έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και το Wirecast την κάμερα αυτή, αλλά μπορείς να ελέγξει και από το controller. Δηλαδή εδώ είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ μέσα. Ακριβώς. Το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι το NDI σου δίνει δυνατότητα να συνδέσεις αυτό το controller, αυτό το μικρό controller, μέχρι 200 κάτι κάμερες. Και αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Δηλαδή έχεις ένα μεγάλο σύστημα παραγωγής σε ένα τόσο μικρό. Άρα όλα αυτά τα μηχανήματα, και αυτό εδώ είναι άλλο ένα Wirecast. Mm-hmm. Γιατί έχουμε δύο Wirecast, να τα κάνουμε δύο Wirecast. Είναι για διαφορετικές εγκαταστάσεις. Okay, άρα και από εκεί, και αυτά συνδέονται με αυτά. Για εδώ λίγο, εδώ να εξηγήσω να σταθούμε λίγο εδώ, ναι, ότι θα μπει μπροστά ένα τζάμι όταν τελειώσει. Εδώ γίνονται δοκιμές ακόμα. Mm-hmm. Και όταν τελειώσει το τζάμι θα κάθομαι εγώ εδώ, σαν παρουσιαστής. Δεν θα κάθομαι στο κουτί αυτό, αλλά μου αρέσει αυτό το κουτί. Θα κάθομαι εγώ, θα διαβάζω και τις ειδήσεις. Ο ένας και μοναδικός άνθρωπος, θα μπορούσα να το κάνω και εγώ, να παρουσιάσω τις ειδήσεις. Κουνάει την κάμερα, κάνει focus, μπορεί να μιλάει στους άλλους καλεσμένους μου και τέτοια. Και εγώ διαβάζω εκεί πέρα το prompter, είναι μια πολύ οικονομική λύση. Το συγκεκριμένο να σημειώσουμε ότι είναι 19 inch on, δηλαδή θέλω να πούμε ότι είναι η συγκεκριμένη οθόνη 19 inch on. Χρειάζεται έναν controller, ένα PC στην προκειμένη περίπτωση που έχουμε προϋπολογίσει θα το βάλουμε, είτε κάποιο λογισμικό για να μπορεί να παίξει. Κάτσε, και επειδή είπες προϋπολογίσει να το βάλουμε, να τονίσω ότι όλα αυτά θα συνδεθούν και θα κάνουν ένα τελικό αποτέλεσμα που θα είναι επαγγελματική τηλεόραση αξιώσεων και σε ποιότητα και σε εφέ και σε εμφάνιση και σε virtual set και όλα. Οπότε όλο αυτό είναι ένα οικονομικό τηλεοπτικό στούντιο που θα το συσκευάσουμε, θα το βάλουμε εδώ και άλλος ένας ευτυχισμένος πελάτης θα παράγει περιεχόμενο για εσάς.